Πάει και Ρίνιαλντ λοιπόν απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ πρώτης κατηγορίας. Μαζουρέκ με την μία για τον Κουντόμπιακ. Έχει χώρο ο Κρανός, κουβαλάει μπάλα, κάνει σουτ. Καλό γκολ! Φοβερό γκολ από τον Κουντόμπιακ. 0-1 ο Εθνικός στο 14. Από τα πιο όμορφα τέρματα που έχουμε δει φέτος. Εδώ ξεκινάει ο ίδιος την φάση και την τελειώνει με ένα εκπληκτικό τρόπο. 0-1 με αυτό το φοβερό τέρμα του Κουντόμπιακ. Ο μακρύνει ο Πιλέας, εκεί που είναι ο Τούρης, κατεβάζει ο Σλοβάκος. Ανεβαίνει ο Ιωάννου, θέλει να κάνει προσπάθεια με τον Φραγκέσκου. Ιωάννου θα προλάβει να κάνει σέντρα, είναι καλή. Η μπάλα πάει πίσω στον Κόρουμπετ, σούτ με την μία, δεν θα πάει η μπάλα. Να δούμε αν θα έχουμε και κάποια καθυστέρηση στο πρώτο ημίχρονο. Τελέστηκε το πλάγιο. Ο Ντούρης θα γυρίσει στην περιοχή. Απέναντι ευκαιρία. 2-0 ο Εθνικός, ο Άμπραχαμ. 0-2. Έτοιμο γκολ ο Ντούρης. Ο Ισπανός σκοράρει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Εθνικού. 0-2. Με την πολύ ωραία προσπάθεια του Ντούρης. Έτοιμο γκολ στον Άμπραχαμ. 0-2 ο Εθνικός, που πλέον έχει πάρει, όπως είπαμε, πολύ σοβαρό πλεονέκτημα. Ντούρης έρχεται πίσω να πάρει μπάλα για να δώσει τον Ιωάννου. Ανεβαίνει ο Πιλέας. Ιωάννου τώρα θα δώσει τον Πιλέα. Κρατάει μπάλα, πάει και για σέντρα. Κι είναι καλή. Κεφάλι 3-0 ο Εθνικός. Ο Ντούρης 0-3 στο 53. Ο Εθνικός σκοράρει για τρίτη φορά. Στην πολύ καλή προσπάθεια εδώ του Ιωάννου για τον Πιλέα, συστημένη σέντρα και ο Ντούρης ανενόχλητος κάνει το 0-3. Ο Εθνικός πλέον πάρα πολύ κοντά σε ένα τρίποντο ελπίδας. Κούρος κάνει και σοβαρέλα, μπάλα πάει στον Νούνιτς τελικά. Ράμος, Κούρος, σέντρα, ενόχλη ευκαιρία, γκολ η ΠΑΕΚ, μειώνει 1-3. Μπάλα χτυπάει στον Ενόχ και πάει στα δίχτυα στο 58. Εδώ στη σέντρα η μπάλα χτυπάει στον Χριστοδούλου, στον Ενόχ και πάει στα δίχτυα. 1-3. Να λοιπόν πως σκοράρει η ΠΑΕΚ. Χριστοδούλου 58. Ο Ενόχ μειώνει σε 1-3. Περιμένει η επιβεβαίωση από το VAR ο Μενέλαος Αντωνίου αν η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Ενόχ ή αν χτύπησε στο χέρι. Αυτό εξετάζεται. Λοιπόν, χέρι, μάλιστα. Ακυρώνεται τον γκολ της ΠΑΕΚ. Βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από εδώ. Α, η μπάλα νομίζω χτυπάει στο σώμα. Να δούμε από εδώ, στο σώμα και μετά στο χέρι. Και τώρα στον Πιλέα. Κάνει κίνηση ο Ζάκπα. Τον βλέπει ο Πιλέας, θα του δώσει την μπάλα. Ζάκπα κρατά ευκαιρία. 0-4. Στο 85. Διαστάσεις θριάμβου για την ομάδα του Εθνικού. 0-4 με το όμορφο γκολ του Ζάκπα. Τέλος αγώνα. Ο Εθνικός μετατρέπει ένα παιχνίδι σημαντικότατο σε περίπατο. Κερδίζει την ΠΑΕΚ 0-4 στο Μακάριο.